Γεια σας, πολύ μικρό βιντεάκι για αμορφοφάλους. Εγώ είχα ουσιαστικά 4 αμορφοφάλους, αν θυμάστε, είχα αγοράσει την άνοιξη, φύτεψα και πήγαν πάρα πολύ καλά, μεγάλωσαν. Κάθε κόνδυλος έδωσε από 2 και τώρα ένα αμορφοφάλος ετοιμάστηκε να μπει στην άρκη. Το έχω δείξει στο προηγούμενο βίντεο. Δεν θα έδειχνα τώρα, επειδή δεν είναι κάτι ασυνήθιστο, κάτι σπάνιο, αλλά όλο κριτικάρω τους άλλους ότι μου χαλάνε τα πράγματα και αυτή τη φορά περνούσα δίπλα από το αμορφοφάλος και το ακούμπησα, ας πούμε έτσι, πλάι. Ακούμπησα πολύ αρτσούμπαλα και θα δείξω τώρα τι έγινε με το όμορφο φάλος. Όπως είναι γνωστό, όταν το όμορφο φάλος πέφτει στην άρκη, δεν πρέπει να το ποτίζουμε καθόλου, πρέπει να στεγνώσει τελείως και θα πω τι μου είπε η κυρία που μου το πούλησε. Έβγαλα το όμορφο φάλος να στεγνώσει, αλλά έχω μία φίλη μου που τα λιπάτε τα φυτά μου βλέπει μαραμένα και το πότισε λιγάκι. Δεν προσπάθησα και τα στέγνωσα το χώμα, αλλά περνώντας ακούμπησα αμορφοφάλος και βγήκε εντελώς από το χώμα. Θα σας δείξω και πώς βγήκε αυτό το φύλλο. Έμεινε το δεύτερο που ακόμα κρατιέται λίγο. Κοιτάξτε, ουσιαστικά δεν ξέρω να αρχίζω να ανησυχώ ή όχι, αν και με έγραψαν ότι έτσι πρέπει να γίνει. Ορίμασε δηλαδή και βγήκε ολόκληρο. Αυτό δεν είναι μαύρο, έπεσε λίγο χωματάκι μέσα, είναι καθαρό άσπρο. Τεράστιο κλαδί. Πώς ακούμπησε έτσι. Θυμίζομαι ότι είμαι προσεκτική πολύ. Όμορφο δεν είναι, ακόμα εξακολουθεί να είναι πολύ όμορφο. Το άλλο το φιλαράκι, είπα στον άντρα μου να μην το πετάει, να δείξω στον κόσμο. Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή πρέπει να είναι τελείως στεγνό το χώμα, να μην μας απείσει ο κόνδυλος. Το άλλο το φιλαράκι ακόμα κρατάει. Οπ, δεν κρατάει και αυτό. Δεν ξέρω. Εδώ πρέπει να αρχίσω να ανησυχώ ή όχι. Όποιος ξέρει να μου πει. Σαν φαίνεται λίγο, σάπησε. Δεν ξέρω, θα δούμε τώρα. Λοιπόν, δεν έχω ούτε ένα φύλλο τώρα, μάλλον θα μπει σε νάρκη αναγκαστικά τώρα αμορφοφάλος. Και θα σας πω τώρα τι μου είπε η κυρία, τι κάνουμε όταν το αμορφοφάλος μπαίνει στην άρκη. Λοιπόν, για να καταλάβουμε ότι το αμορφοφάλος μας ορίμασε, ο κόνδυλος εννοείται, τα φύλλα του πρέπει να κετρινίσουν και να ξηραθούν τελείως, να γίνουν έτσι καθητοί και τότε το βάζουμε σε εντελώς ξηρό σημείο, δεν ποτίζουμε καθόλου, πρέπει να στεγνώσει και το χώμα άμα θέλουμε να το φυλάμε μέσα στη γλάστρα ή στο χώμα ή το βγάζουμε και κρατάμε σε ένα κουτί, ας πούμε, σε θερμοκρασίες συν 15-14, όχι πολύ κρύες, αλλά ούτε και πολύ ζεστές θερμοκρασίες. Εγώ, ας πούμε, θα δοκιμάσω, θα δοκιμάσω να το κρατήσω μέσα στις γλάστρες. Τώρα περιμένω πότε θα στεγνώσει το χώμα. Μου είπαν να μην ανησυχώ με αυτά που έκανα, αλλά δεν ξέρω, αν ξέρετε κάτι παραπάνω, γράψτε μου. Ευχαριστώ πολύ. Έχω ακόμα ένα αμορφοφάλος.